Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Για τη διάσωση στη Μαρινόπουλη θα μιλήσουμε ξανά σήμερα, που είχαμε μια θετική εξέλιξη. Δόθηκε τελικά μέρος του μισθού του Δεκεμβρίου στους εργαζόμενους. Βέβαια, η δικαστική απόφαση ακόμα εκκρεμεί, με αποτέλεσμα η εξαγορά της αλυσίδας από το Σκλαβενίτη να έχει σημαντικά καθυστερήσει. Μαζί μας η Ελένη Μπότα, δημοσιογράφος του Insider.gr. Λένε. Καλησπέρα, Τέτα. Καλησπέρα. Με τον εφιάλτη του έναντι ζουν 13.000 εργαζόμενοι του Μαρινόπουλου. Αυτό είχε συμβεί και το περασμένο καλοκαίρι. Τώρα πήραν το μέρος του μισθού του Δεκεμβρίου. Έτσι, οι εργαζόμενοι ζουν με την αγωνία πότε θα πάρουν τα υπόλοιπα χρήματά τους, αλλά και τι θα γίνει με τη συμφωνία εξαγοράς του Μαρινόπουλου από το Σκλαβενίτη, προκειμένου να επανέλθουν σε καθεστώς ομαλότητας, αλλά και να συνεχίσουν να έχουν τις δουλειές τους. Τι γίνεται με τη δικαστική απόφαση? Εκεί δεν έχουμε μεγάλη πρόοδο από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Περιμένουμε όλη τη δικαστική απόφαση, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, τη δικαστική απόφαση που θα κρίνει και το εγχείρημα. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, οι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλήσαμε, της αγοράς, εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι το deal θα κλείσει, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το κανόνι που θα σκάσει θα είναι μεγάλο και είναι άγνωστο αν θα μπορέσει να το αντέξει η αγορά. Έτσι, σε αυτή τη φάση, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές βρίσκονται σε μια στάση αναμονής, ενώ ανησυχία επικρατεί και στην κυβέρνηση, η οποία δεν θα ήθελε να σκάσει τα χέρια της ένα τέτοιο κανόνι. Εκείνο που θεωρούμε βέβαιο είναι ότι εντός του Ιανουαρίου θα πρέπει να υπάρξει απόφαση και όσο ο χρόνος λιγοστεύει, τότε έχουμε και μεγαλύτερα ποσοστά να αποτύχει η συμφωνία εξαγοράς του Μαρινόπουλου από το Σκλαβενίτη. Η πλευρά Σκλαβενίτη τι? Η πλευρά Σκλαβενίτη φέρεται διατεθειμένη να στηρίξει τον deal και φαίνεται αισιόδοξη ότι τον deal τελικά θα προχωρήσει. Και είναι η πλευρά η οποία έχει απομειστεί και όλο το βάρος της διάσωσης του Μαρινόπουλου. Εκείνο που πάντως θα πρέπει να τονιστεί και είναι ιδιαίτερα κρίσιμο είναι ότι μία βόμβα 1,8 δις με πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις πλανιέται πάνω από την ελληνική οικονομία.